Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε χθες ότι κυκλοφόρησε μια επιστολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κάποιοι σας ασκούν σκληρή κριτική. Ναι. Την έχω εδώ στα χέρια μου, τη συγκεκριμένη επιστολή που ήρθε και σε εμάς από τον πρόεδρο των Συλλόγου Κασμερτζίδων, τον κύριο Πλόσκα, που μιλάει, που σας αφήνει μια σκληρή κριτική για φτωχή ως ανύπαρκτη διακόσμηση της πλατείας, για την ακύρωση της μικρής αποκριάς, για παντελή αδιαφορία και απαξίωση στον Σύλλογο, αλλά και κάποια άλλα έτσι που διέρευσαν κάνοντας μια σκληρή κριτική και στο Γιάννη Ιωαννίδη αλλά και στον Οργανισμό Πολιτισμού. Πώς απαντάτε, κύριε Ιωαννίδη? Δεν νομίζω ότι έχω λόγο για να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Είναι μια κριτική η οποία γίνεται επώνυμα και τη σέβομαι απολύτως και εφόσον γίνεται επώνυμα, τιμά και τον κύριο Πλόσκα που την κάνει και αυτός με την υπογραφή του από κάτω. Νομίζω ότι και εγώ κρίνομαι και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κριτική και οι ίδιοι κρίνονται από την υπόλοιπη κοινωνία. Δεν είναι κανένας στο απειρόβλητο. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής για να μας πει αν είναι σωστή η ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος. Θεωρείτε ότι σας αδικεί, γιατί το αναφήνει κάποιο υπονοούμενο ότι τα καταφαίνετε περισσότερο καλά στα hardball, σε άλλες εκδηλώσεις, μωμόγεροι κλπ. Και ότι εκείνη την περίοδο πρέπει να είναι κάποιος άλλος πάνω. Δεν ξέρω πώς θα απαντούσατε. Ναι, δεν θα απαντήσω, όχι. Δεν θα ήθελα να απαντήσω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι το ύφος που πρέπει να ακολουθήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, κρίνουν ότι πρέπει να είναι έτσι. Ας πράττει ο καθένας και να κρίνεται και ο καθένας από τον κόσμο, γιατί ο λόγος είναι δημόσιος και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Θα τους καλέσετε τους συλλόγους να κάνετε κάποιον απολογισμό και να ζητήσετε τις προτάσεις τους για να δείτε και εσείς τι θα καταθέσουν, να κρίνουν και κάποια θετικά ή αρνητικά προς τον άτομο. Νομίζω ότι αυτό είναι επιτακτική ανάγκη πλέον. Μέσα στο Μάρτιο θα τους καλέσω να περάσει λίγο καιρό, λίγο να ηρεμήσουν όλοι από την ένταση την οποία ζήσαμε στην αποκριά και να δούμε από νωρίς για του χρόνου κάποια πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται όμως και κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι και στο έθιμο χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Εδώ θα ήθελα να βάλω μια παράμετρο. Βέβαια. Γιατί το ακούω πολύ συχνά. Εμείς είμαστε διοργανωτές της αποκριάς. Ο οργανισμός και γενικά η ΟΤΑ διαχειρίζονται την οργάνωση της αποκριάς, του συνόλου, του προγράμματος, των προμηθειών, των λειτουργιών. Δεν παρεμβαίνουμε στο έθιμο. Μάλιστα. Δεν πρέπει. Εσείς σαν ΟΑΠ. Βέβαια. Μάλιστα. Θεωρώ δεδομένο ότι δεν πρέπει να παρεύουμε στο έθιμο, στην ουσία του έθιμου. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι οι οποίοι θα κρίνουμε το πώς θα γίνει το έθιμο. Το έθιμο υπάρχει εδώ και 400 χρόνια. Έτσι, και πλέον χρόνια. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι και οι κατάλληλοι για να πούμε πώς πρέπει να συνεχιστεί, με ποιον τρόπο θα πρέπει να οδεύσουμε στην επόμενη μέρα. Εάν χρειάζεται να πάμε στην επόμενη μέρα, μπορεί να μην χρειάζεται να πάμε και να πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό θα το κρίνουν συλλογικά, νομίζω, οι φανοί, οι σύλλογοι των φανών, οι οποίοι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζουν το έθιμο και το αναβιών. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κομμάτι της αποκρίασης, υπήρχε και μια κριτική και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Τώρα δεν πρέπει να είστε σας αρμόδιος, αλλά αφορά αυτό που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και ήταν ανταγωνιστικό για τους επιχειρηματίες. Ναι. Θεωρείτε ότι ήταν αρνητικό? Μήπως πρέπει του χρόνου να το δείτε κάπως διαφορετικά, κύριε Ιωαννίδη? Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε όπως και να έχει διαφορετικά. Πράγματι, κάποια κομμάτια δεν ήταν. Υπήρχαν προβλήματα αισθητικής, θα έλεγα, στο χώρο. Βέβαια, αυτό ήταν και καλό γιατί. Καλό, σε εισαγωγικά ήταν καλό. Ναι. Για την τοπική αγορά, γιατί σίγουρα κάποιος δεν θα πήγαινε να αγοράσει κάτι από ένα τέτοιο χώρο. Γι' αυτό και δεν είχαν από ό,τι είδα κίνηση, αρκετή κίνηση. Του χρόνου σίγουρα θα αναθεωρήσουμε την άποψή μου για το. Μακάρι να πάνε καλύτερα του χρόνου.